Καλησπέρα, καλωσορίζουμε και επίσημα τον Δημήτρη του Ράψη, τον Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος αναξιοποιήθηκε και προσχώρησε στην προσπάθεια των Θεσσαλονίκη θετικά. Από εδώ και πέρα, μέσα στις γιορτές, συνεχίζουμε τις επαφές μας, τόσο στις γειτονιές, όσο και με φορείς και με συλλόγους. Και γύρω στις 20 με 25 Ιανουαρίου θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε το σύνολο του προγράμματός μας για την επόμενη μέρα της Θεσσαλονίκης, καθώς και ένα πολύ μεγάλο μέρος του σχεδιασμού μας, ο οποίος θα οδηγηθεί στις αυτοδιοικητικές κάλπες. Χτες έγινε μια συνάντηση στο κόμμα και φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια συσπήρωσης γύρω από το πρόσωπο του Νίκου Ταχιάου. Εσείς πώς τοποθετήσετε απέναντι σε αυτό? Έχουμε πει από την αρχή, από την πρώτη στιγμή της προσπάθειάς μας, από την επίσημη ανακοίνωση, ότι είμαστε ενάντια στις κομματικές ταμπέλες, είμαστε ενάντια στις κομματικές υποψηφιότητες και κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια πέρα από αγκυλώσεις και παραπολιτικά. Εμείς συνεχίζουμε, πιστεύουμε ότι ο κόσμος, αλλά και τα στελέχη των κομμάτων, πια δεν επιθυμούν αυτές τις σκληρές κομματικές γραμμές. Προσεγγίζουμε κάτι νέο, κάτι φρέσκο, γιατί πιστεύουμε ότι η Θεσσαλονίκη, στην νέα περίοδο την οποία θα έχουμε την αυτοδιοικητική, θέλει νέες και υγιείς δυνάμεις. Δεν θέλει ανθρώπους που εκπροσωπούν το παρελθόν, έχουν απασχολήσει ήδη στο παρελθόν ή εκπροσωπούν πρακτικές κομματικές οι οποίες είναι ξεπερασμένες για εμάς πια. Αναφέρεστε σε κάποιον συγκεκριμένο από τους συνυποψηφίους σας? Θα έπρεπε να παριθμίσω αρκετούς από τους συνυποψηφίους στους οποίους αναφέρομαι, καθώς υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν απασχολήσει θετικά ή αρνητικά την πολιτική ζωή της πόλης στις προηγούμενες δεκαετίες και πιστεύουμε ότι πρέπει να κλείσουν τον κύκλο. Αυτές οι πρακτικές για τη Θεσσαλονίκη του αύριο δεν χωρούν για τους Θεσσαλονίκους θετικά. Με τα κλειδικά παρόλα αυτά, περιθώρια συνεργασίας υπάρχουν? Σαφέστατα υπάρχουν. Ο Κλισθένης μας οδηγεί, είναι μονόδρομος στη συνεργασία την επόμενη μέρα. Θα σεβαστούμε την ετοιμιγορία του λαού της Θεσσαλονίκης. Όπως είναι τον καθένα, θα υπηρετήσουμε το συμφέρον της πόλης και θα συνεργαστούμε με οποιονδήποτε σκέφτεται και αυτός ότι μπορεί να δώσει μια θετική υπεραξία στην πόλη.